Μικρές χωματερές, κρυμμένες στα λεγόμενα διαμάντια της Δυτικής Κρήτης. Ο Μπάλος, η Γραμβούσα, το Ελαφωνήσι κρύβουν εκτός από σπάνιους φυσικούς θησαυρούς και τόνους σκουπιδιών, όπως αποκάλυψε το Ίδρυμα Λασκαρίδη με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης καθαρισμού στις ακτές και το βυθό. Τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής σε αυτές τις πρώτες περίπου 15 μέρες που δουλεύουμε είναι ενθαρρυντικά από την άποψη της απορρίπανσης, δηλαδή έχει γίνει μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά. Έχουμε ήδη μεταφέρει από τις ακτές περισσότερους από 5 τόνους απορριμμάτων. Είναι δραματικά αυτά τα νούμερα. Μόνο από τον Μπάλο η ομάδα του Τυφώνα περισυνέλεξε 857 κιλά απορρίμματα. Σήμερα το πλοίο που σαρώνει τις ακτές με στόχο την απορρίπανσή τους βρέθηκε στο λιμάνι Καβονισίου της Κισάμου. Μέλη της ομάδας εθελοντών διτών της περιοχής συνέδραμαν το πλήρωμα του πλοίου που ανέσυρε κάθε λογή σκουπίδια από το βυθό. Εδώ πέρα του 95. Είναι το Μουντιάλ αυτό. Το Μουντιάλ, ναι. Διαφήμιση του Μουντιάλ. Και γενικά ό,τι άλλο αλουμίνιο, ό,τι σε αλουμινένια υπάρχει με barcode ή οτιδήποτε, το μαζεύουμε για να μπορέσουμε να κάνουμε τις χημικές αναλύσεις. Στις περιπτώσεις του βυθού, όπως και εδώ, βλέπουμε πάρα πολλά λάστιχα, βλέπουμε αλιευτικό εξοπλισμό, σκοινιά, μπαταρίες. Βλέπουμε λίγο και τον τρόπο με τον οποίο στη χώρα μας έχουμε διαχειριστεί το βυθό. Ο βυθός είναι δημόσια περιουσία, είναι δημόσιος χώρος. Δεν το αντιλαμβανόμαστε σαν δημόσιο χώρο. Πάρα πολλές φορές θεωρούμε ότι κάτι που πετάξαμε στο βυθό, το πετάξαμε και δεν θα το δει ποτέ κανείς. Και είναι και κάποια αντικείμενα που ίσως έχουν λόγω των καιρών έχουν φύγει από τα καΐκια πάνω, από τα πλοία. Είτε είναι plexiglass, είτε είναι γυαλί, είτε είναι μοκέτες που έχουν συνήθως τα πλοία αυτά. Και πολλές πετονιές που λέμε που χρησιμοποιούν στο ψάρεμα. Δυστυχώς ήταν πάρα πολλές και μπερδεμένες μεταξύ τους. Πάνω στο πλοίο γίνεται διαλογή των απορριμμάτων που ανασύρονται από το βυθό και μαζεύονται από τις ακτές και πραγματοποιείται λεπτομερής καταγραφή των δεδομένων, τα οποία στέλνονται στην επιστημονική ομάδα του Τυφώνα για περαιτέρω ανάλυση. Πανοραμική αποτύπωση του βυθού στα νότια παράλια των Χανίων με προηγμένα συστήματα αεροφωτογράφησης από το Ίδρυμα Λασκαρίδη σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έδειξε δραματική υποβάθμιση. Ο πιλότος που κάναμε με το Πανεπιστήμιο ήταν σε μια ζώνη 21 χιλιόμετρων. Ήταν λοιπόν ένας πιλότος. Είδαμε όμως ότι στα σφακιά υπάρχει πολύ μεγάλη επιβάρυνση στο βυθό. Μεγαλύτερη στο βυθό από ό,τι είναι στην ακτή. Μήνυμα για την προστασία του περιβάλλοντος έστειλε από την Κίσαμο, όπου βρέθηκε για να συγχαρεί την ομάδα του Ιδρύματος Λασκαρίδη για την πρωτοβουλία της, η σύζυγος του Πρωθυπουργού Μαρέβα Μητσοτάκη. Δεν είναι μόνο ότι υπάρχουν κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε λίγο. Κυρώσεις για την Ελλάδα πολύ σοβαρές, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι επίσης και κάτι άλλο που έχει να κάνει που είναι πολύ σοβαρό, είναι με την υγεία. Είναι η διατροφική αλυσίδα, το τι μπορεί να κάνει το μιας χρήσης πλαστικό. Το πλοίο Τυφώνας θα συνεχίσει το έργο του καθαρίζοντας τον επόμενο 1,5 μήνα όλες τις ακτές της Κρήτης.